Δεν κατάλαβα τι έχει γίνει με τη Σοφία Βόσου, με την. Έχουμε μετά παρασκήνιο, πραγματικά για πρώτη φορά. Για πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί πουθενά, δεν έχουν ακουστεί ποτέ. Δεν έχει παιχτεί όμω. Μία αντέδρασε σε συνέντευξη που έδωσε. Ναι. Σε σχόλια για τη συνέντευξη που έδωσε. Απάντησε ποταμό. Μία συνέντευξη. Ωραία, ωραία, ωραία. Με τι να ξεκινήσουμε, πείτε μου. Θέλω να θα ξεκινήσουμε παιδιά. Με εντάσεις. Ποιο καταγγέλει ο Πουλόπουλο. Θα ξεκινήσουμε με την ένταση που είχε με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Άλλη μία ένταση στην εκπομπή τη Κατερίνα Καινούριο για άλλη μία φορά. Απαντάει στον Στέφανο Κωνσταντινίδη που τον λέει Τριγκαδόρο. Α, τον είπε ο Κωνσταντινίδη. Ποιο το Γιάννη, είπε Τριγκαδόρο Στέφανο. Επειδή έδωσε συνέντευξη ο Ανδρέας Μικρούτσικος εκεί και είπε ο Γιάννης στην εκπομπή στην Κατερίνα ότι συγγνώμη, αυτοί δεν τσακωνόντουσαν πέρσι, πώς του έδωσε συνέντευξη ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Και για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση μια καταγγελία σοκ του Γιάννη Πουλόπουλου κατά του Breakfast at Star. Για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο αποκλειστικά εδώ θα το δείτε και θα δούμε γιατί θα υπάρξει πολύ μεγάλη συνέχεια σε αυτό το θέμα. Ήρεμα, αν δεν ολοκληρώσω. Υπάρχει κανόνα να το πούμε. Πολύ ωραία, θα τα πει. Γιάννη μου, άστο να ολοκληρώσουμε το άντρα. Γυρίζω για την πλάτη. Να μάθει να με ακού όπω σε ακούω. Τι να, να πληρώσει ο Γιάννη για να ακούσει. Και να μάθει και να μάθει να μην είναι φερέφωνο. Άσε με ίσω. Φερέφωνο, ρε Αντρέα. Μου είσαι τόσο άκρο συμπαθεί και με αναγκάζει, αφού δεν καταλαβαίνει με τη μία, με τη δύο. Με την τρία σου φωνάζω. Και εδώ είναι δύο κακά. Βγαίνει ότι δεν καταλαβαίνει και δεύτερον, βγαίνω εγώ ιστερικό. Με βγάζει και βλάκα τώρα. Ότι δεν καταλαβαίνω. Όχι, γιατί είμαι ιστερικός. Με τον Ανδρέα Μικρούτσικο νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που λένε, τα λέει η νύφη για να τα ακούσει πεθερά. Εγώ μάλλον είμαι πεθερά, γιατί αν ρωτήσεις και τον ίδιο τον Ανδρέα, νομίζω ότι θα σου πει ότι το άτομο με το οποίο ταυτίζεται πιο πολύ και γενικά το συμπαθεί πιο πολύ από όλη την ομάδα είμαι εγώ. Και πολλές φορές ξεσπάμε ίσως στους ανθρώπους που αγαπάμε περισσότερο, γιατί θεωρούμε ότι δεν θα το παρεξηγήσουν. Γιατί σου γύρισε την πλάτη όμως. Δυστυχώς έκανα το λάθος να διακόψω. Νομίζω ότι γενικότερα ο Ανδρέας δεν θέλει να το διακόπτουμε. Εγώ όμως δεν ήθελα να διακόψω την άποψή του. Εγώ ήθελα να κάνω μια πολύ σημαντική διευκρίνηση που θα διευκόλυνε αυτό που ήθελε να πει. Όμως δεν χαλάνε οι φιλίες για το Fame Story. Δηλαδή δεν μπορώ να χαλάσω την καλή σχέση που έχω με τον Ανδρέα επειδή έτυχε εκείνη τη στιγμή να το διακόψω σε κάτι που ήθελε να πει και το θεώρησε ασέβεια, δεν ξέρω τι άλλο. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος τελικά περνάει καλά στην εκπομπή ή όχι? Δεν ξέρουμε αν φλερτάρει με έξοδο από την εκπομπή σας. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Επειδή με τον Ανδρέα μιλάμε όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και τα απογεύματα στο τηλέφωνο. Δεν μου έχει μεταφέρει αυτό που λες. Μάλλον fake news, μ' ακούγονται αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ανδρέα και τα παιδιά και την Κατερίνα και τον Γρηγόρη και τον Ιντρικαδόρο, τον Γιαννάρα μας, τον Πουλόπουλο, που μια χαρά τη ζεράρανε δύο μέρες στη συνέντευξη του Ανδρέα σε εμάς. Τον λες Ιντρικαδόρο τον Πουλόπουλο, γιατί παιδί μου? Ότι ο Γιάννης που τσακώνεται με τον Ανδρέα δύο φορές τη βδομάδα θυμήθηκε το δικό μας τσακωμό, τον πολύ συγκεκριμένο, που ξέρει ο Γιάννης ότι με τον Ανδρέα τα έχουμε βρει. Φυσικά και το έκανε ως ίντριγκα στον αέρα. Είναι καλός ο Πουλόπουλος στην ίντριγκα. Συμβαίνει κάτι μεταξύ σας? Τι μου λες τώρα? Κάτσε, άμα είναι να το λύσουμε, περίμενε. Τον παίρνω ανοιχτή ακρόαση μπροστά σου για να το λύσουμε αυτό. Κοίταξε τώρα, εγώ παίρνω όπως βλέπεις, παρόλο που εγώ είμαι οθυγμένος για να το λύσω. Πώς εγώ δεν ξέρω κάτι. Υπάρχει κάποιο παρασκήνιο και το έχω καταλάβει. Λοιπόν, και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα. Ναι, αυτό είναι ίντρικα. Έχεις να κάνεις και μια καταγγελία σοκ για εδώ τα στούντιο. Έγινε κάτι. Αυτό που πραγματικά θέλω να μεταφέρω είναι καταγγελία σοκ. Μου είχε κάνει δώρο και το είχε δείξει στην τηλεόραση η Κατερίνα. Μου έκανε δώρο 5 τριγωνάκια τυράκια. Έτσι. 2 με γραβιέρα και 3 light. Πάω λοιπόν και τα βάζω στο ψυγείο που γράφει απ' έξω Breakfast at Star. Και πάω την επόμενη μέρα γιατί τα ξέχασα, η αλήθεια είναι, και αντί για 5 βρίσκω 4. Σκέφτομαι να ζητήσω άρση απορρίτου, όπως λέγεται αυτό που ζητάμε, να δούμε τις κάμερες, να δω ποιος μου έχει πάρει το τυράκι. Πιστεύεις ότι κάποιος το έκανε επίτηδες δηλαδή? Ναι. Από τα 4 του πήραν το ένα τυράκι. Μα ναι. Από τα 5 και από του πήραν 4. Ο καλός ο κλέφτης δεν τα παίρνει όλα μαζί, παίρνει λίγο-λίγο. Αυτό δεν ήταν κλέφτης, ήταν πεινασμένος. Ναι, αυτό είναι καταρχήν καλό. Καταρχήν το έκανε στο breakfast, το λέει και το όνομά του το ψυγείο. Breakfast, περάστε, breakfast. Μαρία, εντάξει να σου τύχει. Εμένα μου έχουν τύχει άλλα σε στούντιο. Τι σου πήραν? Δεν μου έχουν πάρει. Τι να πάει συνέντευξη. Και επειδή πολλές φορές μοιράζονται και τα μοντάζ και με άλλα κανάλια και με άλλες εκπομπές και τα διάφορα, να βγαίνει προβληματική η συνέντευξή σου, κάτι να παθαίνει. Σου χαλάσανε το βίντεο. Να χάνεται ο ήχος, τον άκουσες τον ήχο πριν, χάνονται αρχεία, γίνονται πράγματα. Ορίστε κυρίες και κύριοι, έχουμε και καταγγελίες. Δεν είναι μόνο τα νυχτερινά μαγαζιά με τους τραγουδιστές που κλείνει ο ένας το μικρόφωνο του άλλου. Σβήνονται συνεντεύξεις. Είναι και τα ψυγεία που παίρνουν το τυράκι του παρουσιαστή. Σβήνουν τη συνέντευξη που έχει πάρει ο ρεπόρτερ, το αποκλειστικό. Ότι
Όλο αυτό είναι μια θεωρία συνωμοσιολογίας, γιατί... Τα τυράκια του Πουλόπουλου. Αν πάρεις τα τυράκια του Πουλόπουλου, δεν θα έχει νεύρα μετά στην εκπομπή. Δεν θα τσακωθεί με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, δεν θα γυρίσει την πλάτη. Το γιατί είδαμε. Το νέο τόπο του Δεχάντη είναι... γυρνάω την πλάτη. Τώρα και αυτό να γυρνάς την πλάτη, όμως, βρε Μαρία, δεν είναι λίγο υπερβολή. Εντάξει, είναι έλα, βρε, ειδικά εδώ. Τι να πω, βρε Μαρία, δηλαδή κάθεσαι και γυρίζει. Αφού ο Ανδρέας έτσι εκφράζεται. Είναι, οπότε δικαιολογείται ό,τι και να κάνει. Του δίνουμε... Το καταλαβαίνω, το εντάξει, οκ, το αλάθητο από εδώ και πέρα. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει. Εντάξει, δεν είπαμε. Λέμε για το τώρα, το ότι εκείνη την ώρα ήταν γενικά εκνευρίζεται, το είπε και ο Γιάννης, δεν το διακόπτει. Αλλά ποιος άνθρωπος μπορεί να τσαντιστεί με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Δηλαδή εγώ τον καταλαβαίνω και το πιστεύω το ότι τον αγαπάει πιο πολύ από όλους. Ναι, αλλά αυτό που λέω, ποιος αγαπάει παιδεύει. Κοίταξε, εδώ το ότι τσατίζεται με τον Πουλόπουλο δεν σημαίνει ότι τον αγαπά. Και τον εκτιμάει. Αυτό που είπε, ότι με συμπαθεί πιο πολύ από όλους, πονάει. Δεν θέλω να ξέρω. Εμάς όμως δεν μας είπε, ξέρεις κάτι, το καλύτερο που έπρεπε να πει είναι ότι τα λέει ο Ανδρέας, να τα ακούσει η Πεθερά. Η νύφη Πεθερά. Ποια είναι η νύφη. Έλατε. Έχω μια νύφη στο για μυαλό πες, μου. Ποια είναι η νύφη. Μήπως είναι η Χρύσλα. Και εγώ την νύφη. Επειδή έχουν πολλές εντάσεις μεταξύ τους, μπορεί με να καλό. Θέλει. Ναι. Παιδιά, θεωρείτε ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αν ήθελε να πει κάτι στη Χρύσλα, δεν θα της το έλεγε και θα χρησιμοποιήσω το Γιάννη για να πει με διακόπτη. Πόσα βίντεο έχουμε παίξει. Πάρα πολλά. Που έχουν πει λόγια και λόγια. Πάρα πολλά. Το παράξενο είναι να υπάρξει μια εκπομπή που δεν θα υπάρχει ένταση. Για να πούμε αποκλειστικό, δεν έγινε ένταση. Συγκεκριμένη. Που εμάς μας αρέσουν οι εντάσεις, τις απολαμβάνουμε. Πάντως, μέσα στην ένταση όλη παίζει και ο Χρυσός Κοκλώνης. Με κάμισο, αυτό είναι σουρεαλιστικό.